Κύριε Αποστοκου, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται περί μιας κυβερνητική βαβέλ. Οι συνιστώσει τη κυβέρνηση δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ του, και αν ήταν μόνο για το θέμα των λαϊκών αγορών, θα λέγαμε δε βαριέσαι, που λέει ο λαό. Το πρόβλημα είναι ότι στα Αφήσε πολύ σοβαρά αυτό, ζητήματα. Ίδιο, κύριε θα σας να να, κύριε Δεν σα διέκοψε ο, δεν 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 δεν. ο, ο κύριο Κοντονή. Θα έρθουμε και πάλι σε αυτήν Επειδή πάει σαν γρανάπαυση και αυτό και το κόμμα του να μην με Να μην με Να μην με Σα ακούσαμε να μπορέσουμε να μιλήσουμε χωρί να Δεν τι λαϊκέ αγορέ, άρα δεν βαρίεσε κανένα. Το ζήτημα είναι ότι για τα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπω είναι το ζήτημα του χρέου, που εκεί το Πασόκ έχει τη θέση ότι δεν χρειάζεται κούρεμα του χρέου και το χρέο αυτό είναι διαχειρίσιμο, υπάρχουν σοβαρέ διαστάσει μεταξύ των συγκυβερνώντων. Αποτέλεσμα αυτή τη κατάσταση ήταν το ναυάγιο το χθεσινό στο Eurogroup, το οποίο προσδιορίσε με ένα ζωφερό τρόπο ότι εδώ οι καταστάσει αυτέ που ζούμε θα συνεχιστούν. Το είπε, το, είπαν, το είπε και ο κύριος Οιμπλέτ. το είπαν κι άλλοι Ευρωπαίοι παράγοντε. Ω εκ τούτου θα έχουμε νέα μέτρα και τα μνημόνια συνεχίζουν τη φτωχοποίηση τη ελληνική κοινωνία. Αλλά μία και είπα για να βάγει ο κ. Αμπουσδούκου. Εχθέ θρυνήσαμε πάλι στο Αιγαίο 22 νεκρού. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό, το ανθρωπιστικό κομμάτι όλη αυτή τη υπόθεση στο θέμα το μεταναστευτικό. Yeah. Δυστυχώ, με ευθύνε των κυβερνήσεων και του Πασόκ πρωτίστω, αλλά και τη σημερινή κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι δεν έχει αναθεωρηθεί αυτό το σκηνικό ε, εσά, τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κοντονή. Αυτή η, η, ενδιάμεση τριβή, η κόντρα και αν Ένα υπάρχει. Ένα λοιπόν, αυτό. Βοηθά, με, ναι, να, ναι, αλλά θα, μην θα, πιάσουμε θα, όλα τα θα θέματα θα γιατί σας θα χαθούμε και να πάω στον κύριο Λουκάκη. Να πω αυτό ότι αυτό που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών Δουβλίνο 1 και 2 και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτή που θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Δυστυχώς και η παρούσα κυβέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο για την αναθεώρηση αυτών των ευρωπαϊκών συνθήκων τις οποίες είχε ψηφίσει το Πασόκ και θρυνούμε συνεχώς στο Αιγαίο νεκρούς. Ήταν δραματικές οι στιγμές που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι και όπως περιέγραψαν και οι άνδρες του Μάλιστα. λιμενικού οι λοιπόν, οποίοι, ε, όσον αφορά το θέμα, απάντηση. το θέμα Αν σας Σύριζα, ενισχύει, αν σας βοηθάει πολιτικά, κοιτάξτε, αν είναι νομίζω, για εσάς αυτή νομίζω... τη στιγμή από εκεί που δεν το περιμένατε. Όχι, όχι, δεν, είναι, δεν το περιμένουμε. Αυτό είναι μόνιμη η κατάσταση. Και όταν σας λέω ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το θέμα του χρέους, και ο ένα λέει ότι το χρέο είναι διαχειρίσιμο, βιώσιμο, όπω λάθο συνηθίζουμε να το λέμε. Αυτό το και ο άλλο λέει, λέει ότι χρειάζεται κυρία, εδώ κοντονή, μέτρα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό λέει βήματος, ότι εδώ δεν έχει γίνει στην Μάλιστα. ουσία. Έχουν λοιπόν, γίνει κάποια βήματα, αλλά χρειάζονται κι άλλα να πάμε και, στον κύριο και δεν Λυκούδη. έχουν ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι το μέλλον για την ελληνική κοινωνία είναι ζωφερό. Μάλιστα. Όταν το Eurogroup το ίδιο μεταθέτει τι οποιασδήποτε αποφάσει τη Ελλάδα για το Σεπτέμβριο, καταλαβαίνετε ότι αυτά που μα λέει η κυβέρνηση για πρωτογενέ πλεόνασμα και ούτω καθεξή, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι και ο διεθνή Τύπος ε, τελεία, τα βλέπει, παρακαλώ, τα κύριε βλέπει τον και γελάνε. Κύριε Λικούδη, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, πώ βλέπετε να διαγράφεται η πορεία προ την κεντροαριστερά και. Τελικά, α μην μπούμε, ή αν θέλετε να μπούμε στο ποιο θα ηγείται, το θέμα είναι τελικά ποιοι θα συμμετάσχουν Εντάξει, ο δρόμο προ την κεντροαριστερά είναι ένα δρόμο παρμένους δυσκολίε. Το βλέπετε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέω. Καταρχήν, έρχονται εκλογέ μέσα σε ένα κλίμα για άλλη μια φορά που επιχειρείται να γίνει όσο περισσότερο πολιτικό μπορεί. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, καταλαβαίνετε ότι η σοβαρότητα του πολιτικού διαλόγου εξαφανίζεται και υπ' αυτή την έννοια δυνάμεις που στηρίζουν την πολιτική τους παρουσία στα επιχειρήματα και στο διάλογο όπως είναι η Δημοκρατική Αριστερά δυσκολεύονται αφόρητα και επομένως συνολικά η πορεία προς μια ανασυγκρότηση και αναγέννηση του χώρου της κεντροαριστερά έχει Πολλά εμπόδια και πολλέ δυσκολίε. Θα συζητούσατε Ελπίζω με ένα Πασόκ εκτό κυβέρνηση, κύριε Λικούδη. Δεν σα άκουσα. Θα συζητούσατε στη Δημάρ για την κεντροαριστερά με ένα Πασόκ, αλλά εκτό κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά θα συζητούσα για την συγκρότηση κέντρο αριστερά με το σύνολο των δυνάμεων. Η πολιτική του κόμματό μου σήμερα. Ποιο σε λέει... περιέχει το σύνολο. Δεν άκουσα. Ποιο εμπεριέχει το σύνολο. <coughs> Όλε τι δυνάμει που αυτοαποκαλούνται δυνάμει του χώρου τη ευρύτερη δημοκρατική αριστερά. Και μέσα σε αυτέ είναι και το ΠΑΣΟΚ. Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάξει πολιτικέ και δεν απομακρυνθεί από το σύνολο τη κυβερνητική πολιτική, δύσκολα εντάσσεται σε ένα τέτοιο χώρο. Υπό αυτή την έννοια και εγώ, ω τέλεχο του κόμματο, πιστεύω ότι με αυτή την πορεία, με αυτή την πολιτική προχωράμε ω Δημοκρατική Αριστερά. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω όμω ότι το πρόβλημα της συγκρότησης κεντροαριστεράς κατά τη γνώμη μου μια τεράστια ανάγκη που την έχει η ελληνική κοινωνία και η πολιτική ζωή, <ΣΣΣ> αν θέλετε και το, το θέμα της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, θα προχωρήσω και λίγο παρακάτω. Εμένα που με ενδιαφέρει να στρίψει το τιμόνι της χώρας προς τα αριστερά, θέλω να πω ότι μόνο μια ισχυροποίηση αυτού του χώρου της κεντροαριστεράς μπορεί να ανοίξει ευρύτερες συμμαχίες και προς τα αριστερά της, δηλαδή λοιπόν, και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δύο λεπτά να πάρουμε ένα σχόλιο από όλου. Κυρία Σημακοπούλου η συγκυβέρνηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα είναι ένα δύσκολο πράγμα. Έχει πολλέ πτυχέ και πολλέ δυσκολίε. Είναι ένα σύνθετο πράγμα. Από εκεί και πέρα, μην υποτιμούμε τον τελικό κριτή που είναι ο ελληνικό λαό, ο οποίο νομίζω ότι αξιολογεί και τι παρεμβάσει των εταίρων, το χρόνο και το λόγο